Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ελληνοβλόγ. Αυτή τη στιγμή εγώ γυρνάω από εκεί που είχα πάει, στην Εστονία. Εσείς θα δείτε τώρα ουσιαστικά, επειδή μου τη βάρεσε να κάνω το vlog όταν ήμουν ήδη στο αεροδρόμιο, γιατί σκεφτόμουν όλους αυτούς τους καλοθελητάδες που λέγανε ότι είμαι επαγγελματίας άνεργος, ότι είναι κλασική περίπτωση άτομου που είμαι δελτίο του ΑΕΔ, ο Αργόσολος πήγαινε, βρέθηκα μια καλή δουλειά, βρέθηκα μια σοβαρή δουλειά και στο YouTube και κάνετε τις παπαριές. Για να καταλάβετε δηλαδή ότι θέλω έτσι. Το είχα πει κιόλας ότι θέλω μια μέρα να σας πάρω μαζί στη δουλειά, να κάτσετε να δείτε τι δουλειά κάνω κλπ. Μου δόθηκε ευκαιρία και έτσι τώρα θα ακολουθήσει ένα vlog με δύο ή τρία part, το οποίο είναι που πήγα στην Εστονία. Οπότε αυτό το βίντεο εσείς θεωρήστε το εισαγωγή για το πρώτο part. Οπότε παιδιά, καλή απόλαυση, καλή σας απόλαυση και τα λέμε στην Εστονία. We'll be right back.
Όχι, μόλις προσγειωθήκαμε στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Σαρλ ντε Γκολ, μην ξανακούσω κανέναν να λέει ότι το Ελευθέριος Βενιζέλος είναι μπουρδέλο. Αυτό είναι ακόμα πιο μπουρδέλο. Ειλικρινά. Θα τα πούμε όταν θα μπω στο αεροπλάνο. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 το βράδυ. Μόλις έφτασα στο ξενοδοχείο, στο λιμάνι του Ταλίν. Αλλά έφτασα λειψός. Τι θέλω να πω, παιδιά. Οι μαλάκες της Air France μου χάσαν τη βαλίτσα. Και αύριο εγώ το πρωί που θα πρέπει να πάω στο καράβι, που θα πρέπει να φοράω τα παπούτσια ασφαλείας, τα coverall και το κράνος μου, θα πάω με ένα τζιν και ένα φούτερ που φοράω αυτή τη στιγμή. Χώρια ότι δεν θα έχω και εργαλεία. Να δω πώς θα κάνω τη δουλειά.
Να δω αν χρειαστεί να ξεβιδώσω κάνα μηχάνημα, να δω κάνα serial number, κάνα τέτοιο, να δω τι γίνεται. Θα πέσει γέλιο αύριο. Αυτά. Πάω να την πέσω. Γιατί με κομμάτια. Με έχει πάει γαμιώντας. Η θερμοκρασία εντωμεταξύ εδώ είναι μείον 2. Αλλά να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Άλλο κρύο εδώ πέρα πάνω, ρε. Δηλαδή είμαι εδώ πέρα τώρα με το φουτεράκι και το τζινάκι που φοράω και είναι σαν να είναι, τι να σας πω, 10 βαθμοί, 8 στην Αθήνα. Τι να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Η ώρα είναι 8, τοπική, που τελικά το Ταλίν με την Αθήνα έχουμε την ίδια ώρα. Είμαι στο ξενοδοχείο ακόμα. Περιμένω να έρθει ο ατζέντης, να έρθει να με πάρει, να με πάει στο καράβι. Σηκώθηκα, έφαγα το πρωινό μου, ήπια τον καφέ μου. Έβαλα ξανά τα ίδια ρούχα. Και να ευχαριστήσω θερμά την Air France που μου έχασε τη βαλίτσα και τα εργαλεία μου. Και να δούμε τι θα γίνει τώρα. Άμα ζητήσουν κράνη, ιστορίες και τα αρέστα, θα τους πω, παιδιά, πηγαίνετε μία στη Γαλλία και φέρτε μου τη βαλίτσα. Τα λέμε λοιπόν στο καράβι. Good morning. Dobre vece. I'm from for the bridge. Yeah. Bridge electronics. I'm for oil. Good morning. Okay, Dario. Yes, you from this way. Yes. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η δουλειά μου, ηλεκτρονικά γέφυρας. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα τώρα στο Ταλίν. Έχουμε εδώ πέρα το ρανταράκι και κάνουμε ένα γενικό έλεγχο, γιατί αυτό το πλοίο θα απολυθεί, να δούμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Ναι, παράδειγμα, εδώ πέρα έχω μπροστά μου το SART, Search and Rescue Transponder. Δημιουργεί παρεμβολές στο ραντάρ του πλοίου. Όταν αυτό εδώ πέρα βυθίζεται, για παράδειγμα, κουφιά η ώρα, τότε δημιουργεί, τα πετάνε στη θάλασσα και δημιουργούν παρεμβολές ώστε τα παρακείμενα πλοία να μπορέσουν να τους σώσουν. Εντάξει, είναι μικρό καραβάκι, αλλά καλό είναι. Και αυτό εδώ πέρα, το οποίο ουσιαστικά εδώ πέρα είναι ένας υδροστατικός μηχανισμός, ο οποίος κόβει αυτό εδώ πέρα το πλαστικό σε περίπτωση βύθισης. Τώρα αυτό έχει κολλήσει τα λάθια, βέβαια, και έκανε ένα πλουπ το καπάκι και πέφτει. Να το επίρμπ. Και αυτό εδώ πέρα είναι ο υδροστατικός μας. Και εδώ είμαστε στην κόντρα γέφυρα του πλοίου, που πρέπει να ελέγξουμε τώρα τις κεραίες μία προς μία. Λοιπόν, ξεκινάμε με μία κεραία γνώστου ταυτότητας. Συγκεκριμένη για VHF μου κάνει. Και έχει πάρα πολύ πάγο. Λοιπόν, και κάμερες βλέπουμε εδώ. And let's see now.
If you see me falling from the ice, film it, please. It's going to be funny. Yeah. Here's EHF antenna. Looks good, but not perfect. Satellite compass, huh? Yeah. And this. Okay. No, the antenna arrays look okay. Okay, for sure we're going to replace VHF, MFHF and stuff. But in general it looks okay. Yeah. 2 years. Yeah. Normal thing. And I have the same antenna for the television at my house. Και εφόσον δεν έχω εργαλεία για να μετρήσω κάποιες μπαταρίες που χρειάζεται, πίνω καφεδάκι και περιμένω με τον πατροπαράδοτο τρόπο της επιθεώρησης να διάσουνε και να τους χρονομετρήσω. Όσο πάρει. Λοιπόν, αυτόματος πιλότος. Πάμε αντλία 1. Ότο. Πειράζω έτσι το τηλεράκι λίγο, έτσι εδώ. Βάλω το 5, ξέρω εγώ. Πάμε στο 0. Πάμε τώρα, 5 αριστερά. Κομπιλέ. Πάμε κέντρο. Ωραία. Στοπ από εδώ. Πάμε αντλία 2. Ότο. Πέντε. Λέμε ακόμα. Πάμε άλλη μία. Μηδέν. Πέντε. Και στοπ. Και τώρα που δεν έχω το πλήρωμα πάνω από το κεφάλι μου να μου ζαλίσει τις μπάλες και μπορώ να μιλήσω πιο άνετα. Μόλις τελείωσα εγώ εδώ πέρα τη δουλειά που είχα. Γενικό έλεγχο στα ηλεκτρονικά γέφυρας, γιατί το συγκεκριμένο πλοίο θα πωληθεί. Και με στείλαν ουσιαστικά να δω τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, αν θέλει κάτι έξτρα. Εδώ υποτίθεται ότι υπήρχε μια γυροπηξίδα. Υποτίθεται. Μόνο ο inverter έχει μείνει της πηξίδας. Και επειδή είδα και ένα σχόλιο τώρα που ανέβασα ένα spoiler, το έχετε δει ήδη δηλαδή, να πω σε κάτι ταραμάδες σαν αυτόν. Εγώ σε να σας πω κάτι, παλικαριά και κοπέλες, αν δεν ήμασταν εμείς οι τεχνικοί των πλοίων, γενικά δεν θα πω μόνο για ηλεκτρονικούς, θα πω όλα τα επαγγέλματα τα οποία ασχολούνται με τη συντήρηση των πλοίων, και δεν ήταν τα πλοία και τα αεροπλάνα και οι νταλίκες στην τελική, όχι απλά τηλέφωνο δεν θα είχατε, ούτε ίντερνετ, ούτε φαΐ, ούτε νερό, ούτε τίποτα δεν θα είχατε. Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Λοιπόν, το να μοιρονεύεστε, θα ανεβάσει κάποιο ένα blog να δείξετε τι κάνει κάτι χρήσιμο, όλοι κάνουμε κάτι χρήσιμο. Κάποιοι απλά είστε τόσο άχρηστοι και τόσο κομπλεξικοί που δεν μπορείτε να αποδεχτείτε 5 πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, ήθελα να βλέπα τα μούτρα σας, άμα στα lockdown λέγανε σταματάνε τα καράβια, σταματάνε τα φορτηγά, σταματάνε και τα εμπορικά τα αεροπλάνα, να δω τι θα κάνατε. Γιατί χάρη σε αυτούς στην τελική είμαστε ακόμα ζωντανοί. Εντάξει, άσε στην άκρη τις επιστήμες και τα αρέστα. Μιλάω για το εμπορικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Και μόνο. Αν δεν ήταν τα καράβια, ας πούμε π.χ. αυτό εδώ πέρα τον καζάδικο, το μικρό. Αν δεν ήταν τα φορτηγά, αν δεν ήταν τα αεροπλάνα και όλοι αυτοί, τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι περιττό. Εντάξει, λοιπόν, γι' αυτό κόφτε τις π***ς και τις μαλα***ς. Γιατί αν αποφασίσουν αυτή μια μέρα να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εμείς φουντάρουμε όπου είμαστε και να πάνε τον αλφαβήτα λόγο, δεν θα μας λείπει το κολόχαρτο, μόνο, εντάξει. Το μόνο που θα μας έχει μείνει είναι το οξυγόνο που ανασένουμε. Τίποτα άλλο. Άντε, μπράβο.
τραχανοπλαγιάδες. Τώρα, sorry παιδιά, αν ήμουν λίγο κάπως, έχω γεννούδο εδώ πέρα έναν τύπο και με ακολουθεί. Μην και τους χαλάσω το βαπόρι. Πάρσι γερονίγη για πλάκα. Αλλά κάτι άσχετο, ήθελα πάντα να έρθω στην Εσθονία. Πάντα ήθελα να επισκεφθώ το Ταλίν. Μην νομίζετε μετά από εδώ πέρα. Σίγουρα θα πάω να τσιμπήσω τίποτα εδώ πέρα να... Έχω ήδη βρει κάποια μαγαζιά. Και θα τα πούμε μετά. Τέλος πάντων θα τα πούμε λίγο πιο μετά, όταν θα περπατάω στους δρόμους της Εσθονίας, να δούμε τι λέει εδώ πέρα το Ταλίν.